με κάνει και νιώθω εμένα ασχέτως εκείνου, ότι είμαι πιο σημαντική. Καλώς ήρθες, Ελένη. Μισή μας ήρθες. Φεύγω ολόκληρη, γυρίζω ναι. Μισή. Ελένη, πόσο δυνάτησες? Ξεκίνησα διατροφή. Α. Πόσα έχασες καταρχάς, πολλά κιλά? Τώρα πρέπει να είναι 7,5. Δεν και πολλά. Εντάξει. Φάνηκε. Για στα δικά μου ναι. Ναι, γιατί δεν ξέβανε ναι, τόσα. Όχι. Φάνηκε. Αλλά μου είχε βάλει όρο ο Σταμάτης ο Βασουλής ότι για να κάνεις αυτό το ρόλο πρέπει να χάσεις κιλά. Και έπεισε την ενδυματολόγο μας την Κική, την Γραμματικοπούλου, και μου κανόνισε εκείνη το ραντεβού, γιατί σιγά μην πήγαινα εγώ. Και με πήγαν εκεί πέρα και εμένα μου τέριαξε αυτά που μου είπε να κάνω, γιατί μου έκανε καλό, γιατί είχαν ανέβει και χοληστερίνες, είχαν ανέβει και διάφορα. Δεν πίνασες? Δεν πει, γενικά, τρώω πολύ λίγο. Αυτό που κάνω είναι τρώω πολύ κακά. Ναι. Ποτέ και τσιμπολογήματα, δεν είμαι, και τσιμπολογήματα και πράγματα τα οποία είναι βρώμικα. Καλά, εγώ τρελαίνω για το πρόβλημα. Απλώς μετά από μια ηλικία αυτά είναι ασυγχώρητα. Αλήθεια. Διότι κάθονται όλα, κάθονται, κάθονται. Τέλος πάντων, και το ξεκίνησα Ιούλιο. Και από τότε δεν το έχω σταματήσει. Αυτό τώρα τι διατροφή ήταν? Απλώς έτσι υγιεινή ή είχε και αυτό κάτι? Αυτό έφαγα φακές μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρώω γίγαντες, τρώω όσπρια. Να. Έχει το πρωί ασπράδια. Θα σου πω ότι έχει. Ναι. Περίμενε, άστα να πει. Έχει ταχύνη ναι. Που δεν είχα φάει ποτέ. Που εγώ ήξερα από τον Μπαρμπαμπρίλιο ότι ταχύνη παχαίνει. Ναι. Βέβαια, είχε ένα γάλο πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο και του δίνε μέλι με ταχύνη για να τον παχύνει. Εγώ τρώω για να δυνατήσω. Δεν ξέρω, περίεργο. Και μετά μου λέει θα τρως κεράσια. Λέω γιατί να τρώω κεράσια. Είναι εποχή του. Γιατί όταν πήγα. Ιούλιο. Ναι, λέω γιατί να τρώω από όλα τα φρούτα κεράσια. Γιατί δεν τα είχα στο νου μου ότι είναι διαιτητικά τα κεράσια. Γιατί μου λέει είσαι βουλημική, το νευρικό σου σύστημα έχει θέματα και πρέπει να κάνεις αυτή την κίνηση. Και με έπιασε ακριβώς. Αλήθεια. Ναι. Μου λέει δεν παχαίνεις εσύ γιατί έχεις τάση για πάγος. Παχαίνεις για το νευρικό σου σύστημα, δεν είναι στα καλά του. Α, έτρωγες έτσι από το νευρικό. Αυτό, το κάνεις έτσι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο καμιά φορά το σχένασαι και που το τρως, ναι. Αλλά είναι αδύνατο να σταματήσεις την κίνηση. Ναι. Μου λέει από την κίνηση εσένα σε ενδιαφέρει να τρως. Νομίζω και από την κίνηση καπνίζω, από την κίνηση κάνω πολλά πράγματα. Από την νευρικότητα αυτή που έχει. Φοβερό, που μου βγάζει κίνηση. Και ψόφισα στα κεράσια. Κάποιος δεν τελειώσαν τώρα τα κεράσια. Τι θα μου λέει, μην μπαίνει ένα φρούτο μεγάλο, διάλεγε κάτι το οποίο να είναι μικρό. Μικρά. Μικρό για να κάνεις πολλές φορές την κίνηση. Άκου. Αλλά αυτό είναι ωραίο. Τσίμπησε, τσίμπησε αμέσως την παθογένειά. Μην φύγεις από εδώ και δεν μας αφήσει το όνομα. Όχι. Ναι, ναι, είναι πασίγνωστο. Ναι, ναι. Και πώς νιώθεις τώρα, καλά, πιο υγιής που μου καλά, είπες. Καλά, έχει πλάκα πολύ ο Βασίλης. Κάθε φορά μου λέει, όπα κι άλλο. Όπα, κοίτα ρε Μέση, έχεις κάνει Μέση. Δεν μου το έχει, μου έχει πει το καταπληκτικό ο Βασίλης. Σε προσπάθειες προσπαθούσα να αδυνατήσω και ανέβαινα στο διάδρομο και έκανα τα αυτά. Έρχεται μια μέρα, με κοιτάει πάνω στο διάδρομο ιδρωμένη και μου λέει «Το παλεύεις ακόμα, κακομοίρα μου». Δεν τον πήρες απόφαση. Ότι δεν έχω παραιτηθεί ακόμα. Και αυτός είναι αδύνατος όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Αυτό δεν έχει βάλει ποτέ. Ρε παιδί μου, λίγο κοιλίτσα, λίγο ένα κάτι δεν έχει βάλει ποτέ. Έτσι, όπως ήταν πάντα. Μα αν βάλει κοιλιά, ο Βασίλης νομίζω θα πάθει μεγάλη πλάκα. Α, προσέχει λοιπόν, δεν τρώει. Αν δεις πως τρώει το ψάρι, δεν έχω δει άνθρωπο να τρώει τόσο επιμελώς, με τόσο συγκεκριμένες μπουκές, με τόσο τάξη. Εγώ είμαι πλούτη. Ό,τι βρεις, ναι, 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 ναι. Και μια βούτα εδώ. Εκείνος είναι τόσο και δεν του το έχεις.